Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκη ή και εις τους στον των αιώνων. Αμήν. Δόξα ο Θεός ημών, δόξα Συ βασιλέ φουράνη παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωής χορηγός ευθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, όπως έχουμε ξεκινήσει με τη βοήθεια του Θεού, ε, μελετήσαμε τους δύο προηγούμενους λόγους ή βαθμίδες της κλίμακος, η μία η οποία ήταν περί σαποταγής και η άλλη η οποία ήταν περί ποιου θέματος, ποιος θυμάται. Για <στα> να δω, είστε καλοί μαθητές περί απροσπαθίας. Περί της απροσπαθίας. Ε, είσαστε καλοί μαθητές. <Κι> Δεν πειράζει. κάνετε αυτά που λέμε και μην τα θυμάστε. Λοιπόν, σήμερα ο τρίτος λόγος, ο τρίτος λόγος της κλίμακος, ονομάζεται λόγος περί Ίπαμεν Είπαμε ενώ ότι είναι λόγοι οι οποίοι απευθύνονται σε μοναχούς σε ασκητές, σε ανθρώπους οι οποίοι και στην πράξη έφυγαν από τον κόσμο και από τα κοσμικά πράγματα. Όμως, στην ουσία όλοι οι άνθρωποι είμαστε ασκητές. Πρέπει να είμαστε ασκητές, πρέπει να είμαστε αναχωρητές, πρέπει να είμαστε ε, άνθρωποι οι οποίοι έχουμε το ίδιο φρόνημα, γιατί το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο για όλους, μόνο στην εξωτερική εφαρμογή στα εξωτερικά μάλλον δεδομένα διαφέρει το ένα από το άλλο, ο τρόπος ζωής, ο εξωτερικός. Στην ουσία το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο για όλους. Ξενιτεία λοιπόν σημαίνει το να ξενιτευθεί κάποιος από τον τόπο του, από την πατρίδα του, από τους συγγενείς του, από τις συνήθειές του, από το περιβάλλοντά του, να γίνει ξένος, ξένος να γίνει. Θα μου πει κανείς, μα είναι δύσκολο πράγμα, εμείς πώς θα γίνουμε ξένοι. Θυμάστε τι λέμε στους χαιρετισμού που ακούμε και στην, τώρα στην περίοδο αυτή. Ξένων τόκων ιδόντες, παρακατώ. πάλι είσαστε, πάλι σας, την... <coughs> σας έπιασα <έπαιξα> <coughs> Ξένον Ξένων τόκων ιδόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επήγε φάνη, ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, αυτό βόντας, Αλληλούια. Δηλαδή, <coughs> όλοι μας, μας, προτρέπει η προσευχή αυτή, ο χαιρετισμό της Θεοτόκου, αφού δούμε τον ξένον τόκον, αφού δούμε τον παράδοξον τόκον της Παναγίας, τον Χριστόν ο οποίος έγινε για μας άνθρωπος, ο οποίος έγινε ξένος εκ των πραγμάτων του κόσμου τούτου, και ήρθε σε μας αυτόν τον τόκο να φουδούμε, να γίνομαι και εμείς ξένοι από τον κόσμο. Είπαμε τι εννοεί οι πατέρες και η ορολογία της Εκκλησίας, να λέγει κόσμον. Δεν εννοεί βέβαια τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας, τους αδελφούς μας, τους φίλους μας, τους οικίους μας, αλλά εννοεί το κοσμικό φρόνημα, τον χωρίς Θεό τρόπο ζωής. Αυτόν τον τρόπων να αποξενωθούμε, να αρνηθούμε αυτόν τον τρόπο. Ξενοθούμε του κόσμου, πώς θα ξενοθούμε του κόσμου, πώς θα αρνηθούμε τον κοσμικό τρόπο ζωής, τον νου εις ουρανών μεταθέντες. Αφού μεταθέσουμε το νου μας, την καρδιά μας, την ύπαρξή μας, από τα επίγεια, από τα πρόσκαιρα πράγματα, εις τον ουρανό. Δι διότι αυτός, γι' αυτόν τον λόγο, ήρθε ο Χριστό στην κίδια του, τον γάρε πήγε σε φάνη ταπεινό άνθρωπο ο Θεό, για να μα ελκύσει όλου προ το ύψο ψάλλοντα Αλληλούια. Αυτό δηλαδή είναι ο σκοπό τη αρκώσεω του Θεού Λόγου. Και μάλιστα θυμάστε έναν ωραίο πανέμορφο τροπάριο το οποίο ψάλλω με τη Μεγάλη Παρασκευή στον Επιτάφιο, όπου ο Κύριος ε, χαρακτηρίζεται ως ξένος, και έχει ένα ωραίο τροπάριο εκεί που πήγαινε ο Ιωσήφ από Αρημαθέας εις τον Πιλάτον και του λέει εκεί δώσ' μου τούτον τον ξένον δώσ' μου αυτόν τον ξένον της είδε ξενίζει τους φτωχού και τους ξένους δώσ' μου τούτον τον ξένον και επαναλαμβάνει συνέχεια ονομάζει τον Χριστόν ξένον γιατί στον κόσμο αυτόν πράγματι ουκ είχε που την κεφαλή κλείνε γιατί οι άνθρωποι τον απαρνήθηκαν τον εσταύρωσαν, τον εθανάτωσαν, αλλά αυτός ο ξένος έσωσε τον κόσμο όλον με την αγάπη του. Καλούμαστε λοιπόν και εμείς μέσα από τους λόγους των πατέρων να αποκτήσουμε ξενιτία. ξενιτία. Σίγουρα δεν θα αποκτήσουμε ξενιτία, δεν θα γίνουμε ξένοι. Θα αφήσουμε την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τους συζύγους μας, ε, τις πεθερές μας ε, και όλα τα ευχάριστα πρόσωπα τα οποία μας περιβάλλον. <laughs> Ή ξέρω εγώ τις προϊσταμένες μας και τους συναδέλφου μας. Δεν θα τους αφήσουμε αυτούς. Δεν μπορούμε να τους αποχωριστούμε. Αλλά τι θα αφήσουμε. Θα αφήσουμε τα κοσμικά πράγματα. Τα κοσμικά φρονήματα. Να γίνουμε ξένοι όσον αφορά το κοσμικό φρόνημα. Να αρνηθούμε το κοσμικό φρόνημα. Ξενιτία, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακο είναι η οριστική εγκατάληψη όλων εκείνων που υπάρχουν στην πατρίδα μας και που μας εμποδίζουν να πετύχουμε τον ευσεβή σκοπό της ζωής μας. Με τα δικά μας δεδομένα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ξενιτία είναι η οριστική εγκατάληψη. Όχι να πηγαίνω έρχεσαι. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να σταθεί στην πνευματική ζωή. Το να πηγαίνω έρχεται ο άνθρωπος είναι... Ε, πολύ δύσκολο και πολύ έτσι ανώφελο. Δεν μπορείς να πηγαίνω έρχεσαι. Πρέπει να λάβεις οριστική απόφαση ότι διακόπτεις κάθε σχέση, κάθε σχέση με οτιδήποτε σε έχει δεμένον και σε κρατούσε στο παρελθόν, το παρελθόν του αμαρτωλών, την αμαρτία, την κοσμικότητα. Δεν θα φύγεις εσύ από την επίγεια πατρίδα σου, αλλά θα φύγει από την πατρίδα σου, από τις συνήθειές σου τις κοσμικές, από τον τρόπο τον κοσμικό που σκέφτεσαι από την νοοτροπία την την οποία είχε μέχρι που ο Χριστός σε φώναξε κοντά του και, και, να διακόψεις κάθε σχέση με οτιδήποτε εμποδίζει να επιτύχεις τον ευσεβή σκοπό της ζωής σου. Έτσι, πλέον ο άνθρωπος γίνεται δηλαδή μέσα στην πνευματική ζωή ένας άνθρωπος ο οποίος επικεντρώνεται στο σκοπό της ύπαρξής του. Δεν χάνει αυτόν τον σκοπό. Δεν χάνει. Αν το χάσεις, εχάθηκες. Ε, βλέπετε στις εκκλησίες, το είπαμε κι άλλες φορές, που βάζουν τα αυγά του στουρθοκάμιλου. Έτσι. Γιατί τα βάζουμε, νομίζετε. Κάποιος είπε για να μην πίνουν οι ποντικοί να παίρνουν το λάδι. Έχει και μια πρακτική σημασία. Αλλά η παράδοση, η ιστορία, η μυθολογία το λέγει. Δεν ξέρω αν επιστημονικά στέκει, μάλλον δεν στέκει. Αλλά η μυθολογία τι έλεγε, ότι ο Στρουθοκάμιλος λέγει όταν γεννήσει τα αυγά του, τα εκολάπτει με το βλέμμα του. Κάθεται, ξέρω εγώ, κάπου μου εκεί κοντά και τα βλέπει συνέχεια. Εάν συμβεί κάποιο θόρυβο ή ένα κίνδυνο ή οτιδήποτε άλλο, και κοιτάξει αλλού, α πούμε, φύγει το βλέμμα του από τα, από τα αυγά του, τότε τα αυγά αυτά γίνονται κλούβια, χαλούν δεν βγαίνουν. Γι' αυτό λένε οι πατέρες που τα έβαλα μέσα στην εκκλησία και τι στολίζουν την εκκλησία κτλ. Όπω ο στρουθοκάμιλος βλέπει άσκαρδα μειχτή τα αυγά του. Δηλαδή δεν φεύγει το βλέμμα του καθόλου, τίποτα από, από αυτά. Έτσι και ο άνθρωπο ο οποίο θέλει να, να κυοφορήσει και να γεννήσει τον Χριστόν τη χάρη μέσα στην ψυχή του, πρέπει τα μάτια του να τα έχει 400 να μην φεύγει από μπροστά του ο σκοπό τη ζωή του. Διότι του γέλασε και έφυγε, Γύρισε ένα λού, έχασε. Όπω ένα αθλητή, σκεφτείτε ένα αθλητή που τρέχει στο στίβο, να πάει να πιάσει το πρώτο βραβείο και κάθεται γυρίζει στι κερκίδε να δει ποιοι είναι στι καρκίδε. Ε, θα πάει κατά βαρβάρο. Δεν πρόκειται <coughs> <coughs> να τερματίσει ποτέ τουλάχιστον, δεν θα φτάσει ούτε πρώτο ούτε τελευταίο θα πάει. Ή άμα θέλεις να πάει κάπου και δεν ξέρεις το δρόμο και έχεις μπροστά σου ένα αυτοκίνητο που σε οδηγεί, αυτό το αυτοκίνητο πρέπει να το βλέπεις καλά. Εάν το χάσεις, έχασες το δρόμο και δεν ξέρεις μετά πού θα βγεις. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, θέλει να ζήσει πνευματική ζωή, πρέπει να λάβει απόφαση, οριστική απόφαση, απόλυτη απόφαση, ότι διακόπτει κάθε δεσμό με οτιδήποτε ήταν προηγουμένως στην κοσμική του ζωή. Με οτιδήποτε προηγουμένως τον κρατούσε στην κοσμικότητα, στην κοσμική νοοτροπία πρέπει να το κόψει. Να ξέρετε ότι και μια κλωστή να αφήσουμε, και μια κλωστή να αφήσουμε, το ελάχιστο πράγμα να αφήσει ο άνθρωπο να πει καλά, χαρά στο πράγμα τώρα. Τι είναι να πιω και δύο-τρία ποτηράκια κρασί, ξέρω εγώ. Από εκεί, εκείνη την κλωστή, εκείνη την κλωστή θα γίνει στο τέλο θα γίνει σκηνή, καραβόσκηνο θα γίνει και θα σε τραβάει και θα σα αφήνει. Πρέπει να αποφασίσει ότι τα κόβει όλα. Έλεγε ένα παιδί ελλαδίτης, τα πάντα. Πρέπει να κόψει τα πάντα. Διαφορετικά δεν θα τα καταφέρει. Θα ταλαιπωρηθεί. Θα έρθει μια στιγμή που εκείνο που άφησε, εκείνο που άφησε, που στην αρχή σου φαινόταν ανθρώπινο, αθώο, άνθρω ξέρω εγώ, καθημερινό, τίποτα το ιδιαίτερο, εκείνο το εκείνη κλωστή κάποια ώρα θα γίνει ασχηνή καιρό που θα σε τραβήσει και δεν ξέρω με τι θα κάνεις. Αν θα σε πάρει ή θα το κόψεις, θα φανεί. Πάντως είναι, είναι βασική προπόθεση αυτή η απόλυτη απόφαση να ακολουθήσει τον Χριστό. Θα μου πεις, εντάξει, αποφάσισα να τον ακολουθήσω. Αλλά ε, δεν μπορώ ας πούμε, εντάξει, απόφαση έχω, αλλά δεν μπορώ διότι έχω δυσκολίες, έχω καμνολάθη λάθη. Σίγουρα, αδελφοί μου, κανένας δεν υπάρχει ο οποίος δεν κάνει λάθη. Όμως, παρά τα λάθη που κάνουμε, και παρά το ότι στην πράξη μπορεί να μην τα καταφέρνουμε να, να επιτύχουμε να, αυτό το απόλυτο, τουλάχιστον όμως την απόφαση μας, να είναι δεδομένο ότι δεν θέλω, δεν θέλω, αποποιούμε, απορρίπτω κάθε σχέση, κάθε δυνατότητα επιστροφή μου προ τα πίσω. Κόβω έστω και με τη θέλησή μου κάθε δεσμό που με, 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 συνδέει με την κοσμική ζωή, την οποία ζούσα μέχρι τώρα που γνώρισα τον Χριστό. Και όταν λέμε κοσμική ζωή, είναι επαναλαμβάνω, δεν εννοώ αυτά τα πράγματα τα οποία από τα καθήκοντά μας, μέσα στον κόσμο που ζούμε ως οικογενειάρχες, ως γονείς, ως σύζυγοι, ως άνθρωποι κοινωνικοί. Δεν είναι αυτό που εννοώ, ενώ την κοσμικότητα, την αμαρτωλή ζωή, την χωρίς Θεόν ζωή, την ασύνετη και ανόητη ζωή που ζει ο άνθρωπος μακράν του Θεού. Το είπε και σήμερα στο Ευαγγέλιο ο Χριστός, «Ως θέλει ο πίσω με να απαρνησάς το εαυτό, Απαρνηθεί τον εαυτό σου, μα ποιον εαυτό, τον εαυτό που μας έπλασε ο Χριστός, την εικόνα του Θεού που έχουμε πάνω μας, αυτήν την ομορφιά της δημιουργία του Θεού, όχι βέβαια. Τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, των παλαιών άνθρωπων, αυτόν πρέπει να κόψουμε και να πετάξουμε. Όχι αυτό που έπλασε ο Θεός, των κατηγόνων Θεού χτιστέν, άνθρωπων, των παλαιών άνθρωπων, να κόψουμε και να τον πετάξουμε. Και εκεί που βλέπουμε ότι δυστυχώς, παρά την απόφασή μας, ε, μας εγάντζωσε η, η, η παλαιότητα του ανθρώπου, μας εγάντζωσε ο παλαιός άνθρωπος, επιαστήκαμε από έναν γίστρι. εκεί η μετάνοια είναι αυτή η οποία θα επιβεβαιώσει την, την απόφαση μας και θα μας ε, θεραπεύσει το τραύμα και θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας χωρίς να έχουμε καμιά δύσκολη ανάλυση. Τι είναι λέει η συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, βλέπετε, ε, οι πατέρες πόσοι, με πόση σοφία γράφουν, δεν γράφουν αόριστα πράγματα. Δεν σου λέει κάμε έτσι και κάμε άλλα, Σου λέει τι είναι αυτό το οποίο σου λέει. Τι σημαίνει ξενιτεία. Ξενιτεία είναι αυτό. Ξενιτεία ακόμα λέγει είναι η απαρησία στο συμπεριφορά, κρυμμένη σοφία, σύνεση που δεν φανερώνεται, ζωή μυστική, σκοπός που δεν βλέπετε, λογισμός αφανής, αιτία του θείου πόθου, βυθός σιωπής κτλ. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν ε, θέματα για ολόκληρες ομιλίες, έναν ένα. Αλλά βλέπετε πώς οι πατέρες ήταν πραγματικά γιατροί. Έκαναν διάγνωση του πράγματος περί του οποίου μιλούσαν και έδιναν σαφή ορισμό. Δεν είχαν για τίποτα ασαφή εικόνα. Ήξεραν τι σημαίνει το κάθε ένα. Τι σημαίνει αποταγή του Ματέου Βίου, τι σημαίνει απροσπάθεια, τι σημαίνει ξενιτία. Λοιπόν, λέγει πάρα πολλά εδώ για τα οποία πρέπει βέβαια να καλείς να μελετήσει και δεν έχουμε τον χρόνο, αλλά στη συνέχεια λέγει μήπως να προσέξουμε λέγει πάρα πολύ μήπως η ξενιτία αυτή γίνει σε μας αιτία καινοδοξίας γιατί λέει αυτός ο οποίος έφυγε από τον κόσμο, από τα κοσμικά πράγματα πρέπει ο νους του να μείνει, χωρισμένο, να μείνει συνεχώς ενωμένο με τον Θεό. Και αυτό ο οποίο ξενιτεύει, αυτό ο οποίο αρνείται την κοσμικότητα, είναι αυτός ο οποίο είναι εραστή και εργάτη του πένθους, τη προσευχή, τη μετανία και αυτό ο οποίο δεν διστάζει, δεν διστάζει ακόμα και από του ανθρώπου με του οποίου έχει στενή σχέση να διακόψει τη σχέση του εάν αυτο, αυτοί οι άνθρωποι ή αυτή η σχέση του προκαλεί δυσκολία και προβλήματα πνευματικά και αμαρτίες. Εδώ είναι ένα σημείο, ξέρετε, αδύνατο που πιάνει κυρίω του νέου ανθρώπου, αλλά μα πιάνει όλου μα. Πολλέ φορέ ε, μπορεί να υπάρχουν πρόσωπα γύρω μα λόγω τη δική μα αδυναμία, δηλαδή όχι οι άνθρωποι, αλλά η αδυναμία μα, η δική μα πτώση, που όταν είμαστε με αυτά τα πρόσωπα, μαρτάνομαι από πάσα ανάποψη. Ακόμα και σαρκικά. Ακόμα, ας πούμε, και στη γλώσσα μας ή, ξέρω εγώ, στη συμπεριφορά μας. Και λέμε, λυπούμε, ξέρω εγώ, να τους αφήσω, λυπούμε να, να τους στενοχωρέσω, λυπούμε να, να πω ή να κάνω κάτι το οποίο θα τους φέρει σε δύσκολη θέση. Σίγουρα, κανένας δεν σου είπε να λυπήσεις κάποιον, αλλά, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος «Δεν φεύγουμε λέγει μακριά από τους ανθρώπους επειδή τους μισούμε, αλίμονο, μη γέννητο. Δεν φεύγουμε γιατί τους μισούμε και είναι προτιμότερο να λυπήσει τους ανθρώπους παρά τον Θεόν, διότι Αυτός και μας έπλασε και μας έσωσε, ενώ οι άνθρωποι πολλές φορές κατέστρεψαν και αυτούς που αγάπησαν. Μπορεί να υπάρχουν πολλές αγάπες σε αυτόν τον κόσμο και πολλές συμπάθειες και πολλές ε, έτσι ξέρω εγώ ε, σκέψεις συμπαθίας για άλλους ανθρώπους. Όμως όπως λέγει ο Χριστός ότι εάν ο φθαλμός σου σε σκανδαλίζει βγάρτο, Δεν μας είπε να βγάλουμε τα μάτια μας βέβαια. Και αν το χέρι σου σε σκανδαλίζει κόψε το. Ούτε και αυτό μας είπε κόψε το χέρι σου. Αλλά εννοεί οτιδήποτε πράγμα οποιοδήποτε άνθρωπος ή αδίποτε περίστασης ε, έρχεται να, σε, να, σου κόψει την σχέση σου με τον Θεό, μη διστάσεις να το κόψεις αυτό το πράγμα. Όσον οδυνηρό και αν σου φαίνεται. Όσον οδυνηρό και αν σου φαίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν σχέσεις, ας πούμε, αμαρτωλές, αρκικές ε, και μέσα στο γάμο ακόμα με άλλα πρόσωπα και η αιτία που δεν διακόπτουν γιατί λυπούνται να μην στενοχωρέσουν, να μην κάνουν, να μην φτιάσουν. Εντάξει, να στενοχωριέσαι, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι αυτή η στενοχώρια δεν είναι κατά Θεόν. Δεν σε ωφελεί ούτε εσέναν ούτε τον άλλο. Και στο τέλο θα πάτε όλοι από κάτω. Είναι σαν κάποιο, όπω έλεγε ο Γιώργο Παίσιο, ο οποίο έχει αδιάκριτη αγάπη και έλεγε αυτό το παράδειγμα. Λέει μια βάρκα, εκείνε οι βακούλε που είχαμε στο Άγιο Νώρος, χωράει 12 άτομα μέσα. Εάν από αγάπη βάλεις 14, θα πάνε και οι 14 από κάτω. Καλύτερα πες, κοίταξε, περίμενε λίγο να πάω και να ξανάρθω ή βρες καμιά άλλη ευκαιρία, διότι αν από αγάπη πες, περάστε όλοι μέσα στη βάρκα. Ελάτε όλοι με στη βάρκα. Αυτάνδροι, θα βυθιστείτε, δεν θα μείνει τίποτα από πάνω. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι αφροσύνη. Το ίδιο πράγμα μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίο λυπάται τάχα να κόψει το δεσμό της αμαρτίας. Και να ξέρετε ένα πράγμα ότι όσες φορές για τον Θεό λυπήσουμε ανθρώπους, έτσι, αυτήν την περίπτωση ας πούμε, κόβω μια σχέση η οποία σχέση είναι σχέση αμαρτίας. Και επειδή θέλω να είμαι μαζί με τον Θεό, θέλω να αγαπώ τον Θεό, τάξη, σίγουρα αναγκάζομαι από το άλλο, ξέρεις, δεν θέλω να σε ξαναδώ δεν θέλω να έχουμε επικοινωνία, δεν θέλω να μου μιλά, δεν θέλω να σου μιλώ, δεν θέλω να βλεπόμαστε. Στενοχωριέται, που κλαίει, οδύρεται κτλ. Να ξέρω ότι ποτέ, ποτέ, όταν είναι για τον Θεό που το κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν επιτρέπει ο Θεό να γίνει κακό. Τίποτα κακό δεν γίνεται. Αν κλάψουν, θα κλάψουν προ στιγμή. Ενώ για άλλα πράγματα, εάν παραδείγματο χάρη να αφήσει μια σχέση για να κάνει άλλη σχέση, εκεί θα γίνει κακό εκεί θα γίνει κακό. Διότι είναι ανθρώπινα πράγματα στη μέση. Ενώ όταν για τον Θεό κάνω κάτι, όχι μόνο δεν θα επιτρέψει ο Θεός να γίνει κανένα κακό, αλλά και εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος προς στιγμή ε, ελυπήθηκε, ε, σκανδαλίστηκε, ε, πληγώθηκε, ε, τραυματίστηκε, ε, στάνθηκε, ξέρω εγώ, απομονωμένος, μόνος του κτλ. Ο Θεός θα φροντίσει αυτόν τον άνθρωπο επειδή για την αγάπη του Θεού τον επληγώσαμε, έστω και αν ήταν αμαρτωλός ο δεσμός που είχαμε μαζί του, αλλά όμως επειδή για τον Θεό εμείς τραβήσαμε πίσω και είπαμε δεν θέλω να συνεχίσω, ο Θεός θα αναλάβει να παρηγορήσει εκείνον τον άνθρωπο, εκείνη την ψυχή, να τον πληροφορήσει και να τον βοηθήσει και να, τον, να του δώσει ο Θεός παρηγοριά για να μην έχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Όταν κάνουμε κάτι για την αγάπη του Θεού, αναλαμβάνει ο Θεός να επουλώσει το τραύμα το οποίο πτυχόν μπορεί να προέρθει. Ενώ όταν τα κάνουμε για την κοσμικότητα και για τα πάθη μας, ας πούμε, τσακώνομαι με έναν άνθρωπο και επειδή τον μισό και δεν τον θέλω, του λέω δεν θα σου ξαναμιλήσω στον αιώνα, δεν σε θέλω να σου δω μπροστά μου. Όχι για τον Θεό, αλλά γιατί έτσι από κακή διάθεση. Εκεί μπορεί να γίνει ζημιά, εκεί μπορεί να γίνει ας πούμε τραύμα, το οποίο δεν διορθώνεται. Γι' αυτό πολλές φορές πολλοί άνθρωποι που έρχονται στην Εκκλησία και λένε ας πούμε επιστρέφουν κοντά στον Χριστό, αλλά είναι άνθρωποι εμπλεγμένοι με διάφορες καταστάσεις και με διάφορες δύσκολες περιπτώσεις, που πράγματι, εντάξει δεν μπορεί να είσαι και απάνθρωπος, καταλαβαίνεις ότι ε, όταν αρνηθείς ας πούμε τον τρόπο ζήτησης που έκαμε μέχρι τώρα, σίγουρα θα στενοχωρέσεις κάποιους τους φίλους σου, τις παρέες σου, τους ανθρώπους που ήταν μαζί σου, τα άλλα πρόσωπα με τα οποία τέλος πάντων είχες μία σχέση, όχι κατά Θεό, σίγουρα θα υπέρθει μια θλίψης και εσύ θα λυπηθείς. Φυσικό είναι. Και να πούμε και, και ότι όχι φυσικό είναι, αλλά πρέπει και να λυπηθείς. Και αυτή η λύπη χρειάζεται μέσα στη ψυχή μας. Είναι σαν ένα φάρμακο που το παίρνει και κάνει σε μετό και πρέπει να κάνει στο το βγάλει όλα εκείνα τα φαρμάκια που έχει μέσα στο στομάχι σου. Έτσι πολλέ φορέ λειτουργούν τα διάφορα, τα διάφορα γεγονότα και μα βοηθούν να θεραπευτούμε. Και αυτή η λύπη λοιπόν, όταν έρθει με στη ψυχή μα, μας βοηθά πνευματικά, αλλά και ο Θεό τη μεταποιεί αυτήν την κατάσταση, αυτήν τη δυσκολία σε αγαθόν. Και πολλές φορές είδαμε αυτούς τους ανθρώπους που τώρα μπαίνουν στην εκκλησία να σκέφτονται αλλά όταν απεφάσισαν ότι τελείωσε δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψω πίσω και ό,τι θέλει ας γίνει πρέπει να είσαι τόσο αποφασισμένος που να πεις εγώ θα ακολουθήσω το δρόμο του Θεού και ας τα πάντα στον αέρα τέτοια απόφαση πρέπει να έχεις γιατί ο, ο εχθρός, ο διάβολος θα σου φέρει τέτοιες ε, ε, εικόνες μπροστά σου που θα νομίζει ότι τώρα όλα δεν τέλειωσαν. Όλα καταστράφηκαν. Όλα χάθηκαν. Η οικογένεια μου, οι γονεί μου, το σπίτι μου, τα παιδιά μου, οι φίλοι μου, το σχολείο μου, ξέρω εγώ, οι δουλειέ μου. Τίποτα δεν θα πάθει κανεί. Απολύτω τίποτα. Τίποτα. Έλεγε ο ότι ο άνθρωπο ο οποίο ετοιμάζεται να ακολουθήσει τον Θεό μοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίο βρίσκεται στο χείλο ενό θεόρατου κρεμού, αβίσου. Βλέπει κάτω και είναι αβίσος. Και λέει πρέπει να φύγω, πρέπει να πεταχτώ να φύγω, δεν γίνεται, θα καταστραφώ αν δεν κάνω αυτόν το άλμα. Κάνει τον σταυρό του και πετάγεται μέσα στην Άβυσσο. Αλλά μόλις πεταχτεί αμέσως καταλαβαίνει ότι ήταν μια ψεύτικη εικόνα και πάτησε σταθερά, δεν υπάρχει τίποτα. Όμως επέρασε την τρομάρα εκείνη της αβύσου, ότι όλα θα καταστραφούν τώρα. Αυτό, αυτή τη διάθεση πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Να έχει τέτοια διάθεση μέσα του, τέτοια απόλυτη πεποίθηση ότι πρέπει να προχωρήσω που να, που να λέει ότι ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν επακολουθήσει, ό,τι και αν συμβεί, εγώ δεν θα αλλάξω την απόφασή μου. Δεν θα αλλάξω το δρόμο μου. Και για την αγάπη του Θεού θα κάνω αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να κάνω. Αν έχει αυτή την απόφαση, επεμβαίνει ο Θεός και... Α, α, αναποδογυρίζει τα πράγματα και αναστρέφει τα δεδομένα και κανένα κακό δεν γίνεται. κανέναν κακό. <coughs> λέγει πιο κάτω ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι εσύ λέγει που βιάζεσαι να ξενιτεύσεις, να φύγεις δηλαδή από τον κόσμο, από τα κοσμικά πράγματα, μην περιμένεις να έρθουν μαζί σου ψυχές που αγαπούν ακόμα τον κόσμο. Γιατί λέγει, αν περιμένει να έρθουν κι άλλοι μαζί σου και οι άλλοι δεν έχουν ακόμα αυτή την απόφαση, τότε πιο πολλέ πιθανότητε έχει να σε τραβήσουν σε έναν πίσω παρά εσύ να σου τραβήσει μαζί σου. Πολλέ φορέ βλέπουμε, υπάρχουν άνθρωποι γύρω μα που θέλουν να μπουν στην πνευματική ζωή και έχουν και την καλή διάθεση να βάλουν και του άλλου. Και είναι καλό αυτό. Αλλά δεν πρέπει να εξαρτάται η πνευματική μα ζωή από του υπόλοιπου. Εντάξει, αν θέλει κάποιο να ακολουθήσει κατά το μέτρο που θέλει, κατά το μέτρο που μπορεί, κατά την διάθεση του και την προαίρεση του και την ελευθερία του, α ακολουθήσει. Αλλά μην περιμένει να του πάρει όλου μαζί σου. Ξέρω εγώ, εγώ θέλω να μπω στην εκκλησία, αλλά θέλω να μπω, βάλω και τα αδέρφια μου και του γονεί μου και του συγγενεί μου και τέλειωσε, δεν θα πάει ποτέ μπροστά. Προχώρα εσύ τον δρόμο σου, πήγαινε εσύ, μπε σε αυτή την πορεία με τον Χριστό μεταδιακρίσω βέβαια πολύ και μην εξαρτά την πορεία σου από του άλλου ανθρώπου. Ό,τι μπορεί ο καθένα να κάνει, ό,τι μπορεί να βοηθήσει, βοήθησε, αλλά μην εξαρτάσαι από αυτού. Και λέει και ένα ωραίο λόγο να βάζεις Σάκο Σύρο, σε αυτό λέγει που πνίγεται στο ποτάμι και φωνάζει βοήθεια, βοήθεια θα πνιγώ, να του δώσει το παστούνι σου. Όχι λέει το χέρι σου, διότι αν το δώσει το χέρι σου, θα σαρπάξει, θα σε πάρει μαζί του δώσε το μπαστούνι σου. Αν το βγάλεις τον έβγαλες. Αν δεν το βγάλεις τώρα σου το μπαστούνι να πνίγει ένας. Να μην πνίγουν δυο μαζί. Αυτό ήθελε να πει ότι μην θέλεις να σώσεις άλλους τη στιγμή που δεν μπορείς. Πολλοί άνθρωποι χριστιανοί αδελφοί μας πήγαν να σώσουν άλλους άντρες γυναίκες ή γυναίκες άντρες και στο τέλος απολέστηκαν και δυο μαζί και άρχισαν από πνευματικέ ομιλίε και συνομιλίε και αναζητήσει κτλ. Και, και μετά κατέληξαν σε διάφορα πράγματα σαρκικά και αμαρτωρά, τα οποία βέβαια έγιναν σαν αποτέλεσμα τη επιπολαιότητα και τη απροσεξίας, η οποία γεννάται από τον εγωισμό που νομίζει ότι εσύ θα πάει και θα μιλήσει και θα κάνει και θα φτιάσει και όλα θα πάνε μια χαρά, και στο τέλος καταλαβαίνει ότι. Την επάτησε και δεν το πήρε είδηση. Τέλο πάντων. Από τη στιγμή λέγει που εδέχθηκες μέσα σου την φλόγα, τρέχε. Διότι δεν γνωρίζει πότε θα σβήσει και θα σε αφήσει στο σκοτάδι. Εδέχτη πυρ, φεύγε. Άναψε μέσα σου η φλόγα τη αγάπη του Θεού, τρέξε, κατευθεία. Μην περιμένει, μην κοιτάζει δεξιά-αριστερά. Είναι σαν τη σκητάλη. Την έπιασε να τρέξει. Διότι αν, αν κάτσει και περιμένει κοιτάζει δεξιά αριστερά δεις τι θα γίνει και πώς θα βολευτούν τα πράγματα και πώς θα πάνε οι σου και πώς θα πάνε ξέρω εγώ, όλα αυτά τα οποία πρέπει να πάνε γύρω σου τότε θα σβήσει η φλόγα και θα μείνει στο σκοτάδι. Αφήνω κάποιους άλλες για να προλάβουμε λίγο και λέγει πιο κάτω. Εκείνος που έφυγε λέγει από τον κόσμο και εξενίτευσε, αυτός ο χριστιανός δηλαδή που απαρνήθηκε την κοσμικότητα, την κοσμική ζωή και έγινε ξένος προς αυτά, ας μην εγγύσει πλέον πίσω. Α μην ξαναπάει πίσω. Διότι συνήθως τα πάθη είναι φιλεπίστροφα. Αγαπούν δηλαδή να επιστρέφουν πίσω σε αυτόν που τα είχε. Δηλαδή, με ένα παράδειγμα, ας πούμε είχε το πάθος του τσιγάρου. Ευγενές πάθος. Έτσι, σήμερα καπνίζουν όλοι. Λοιπόν, έχεις το πάθο του τσιγάρου. Εμπήκε στην πνευματική ζωή, το έκοψε. Ύστερα, τάχα, α πούμε, για να βοηθήσει κάποιον, σου έδωσε ένα τσιγάρο και το πήρε έτσι για να μην σου την χωρέσει, α πούμε. Θα γίνει 7 φορέ χειρότερα από την προηγούμενη φορά. Εάν δεν προσέξει και επιστρέψει πίσω και νομίζεις ότι εντάξει εγώ τα ξεπέρασα αυτά τώρα, τα είχα και τα δοκίμασα και τα έκανα και τα έφτιαξα, δεν κινδυνεύω. Απατά σε πλάνη νυχτρά, διότι τα πάθη επιστρέφουν πίσω. Και επιστρέφουν, λένε εδώ, και μάλιστα ο Χριστό το λέγει στο Ευαγγέλιο, 7 φορές χειρότερα από όταν προηγουμένω. Λέει, θυμάστε, λέει ο Χριστό το Ευαγγέλιο, ότι εκείνα τα δαιμόνια τα οποία φεύγουν από το σπίτι, φεύγουν, χάνονται, και μετά βλέπουν το σπίτι σε σαθρωμένο και σε σαρωμένο, το βλέπουν να είναι ξεσκορισμένο, τακτοποιημένο, αλλά φύλακτο. Τακτοποιήθηκε το σπίτι, καθαρίστηκε, λαμπικαρίστηκε, αλλά δεν έχει κάποιον να το φυλάει και επιστρέφουν πίσω και πάει και πιάνει άλλα 7 δαιμόνια χειρότερα από τα προηγούμενα. Και μπαίνουμε στο σπίτι και γίνονται οικοδεσπότε. Αυτό παθαίνουμε όλοι. Και ξέρετε τι, τι πια είναι εδώ η απάτη του, των, των παθών και των δαιμόνων. Δεν έρχονται συνήθω τα ίδια πάθη. Αν έρθουν τα ίδια, πάλι καλά θα καταλάβουμε. Δηλαδή, ένα πήχε αρχικά πάθη δεν θα ξανάρθουν ίσως τα σαρκικά πάθη μέσα του. Θα έρθουν, τα πάθη της κενοδοξίας, της υπερηφάνειας, του θυμού, του θυμού της οργής, της πλάνης, της δυσκολίας. Αυτά είναι χειρότερα από τα προηγούμενα. Τουλάχιστον εκείνο που πέφτει σαρκικά, τρώει τα μούτρα του και καταλαβαίνει ότι με μιλάς και είναι τίποτε. Αυτός όμως ο οποίος νομίζει ότι έχει και κάποια καλή κατάσταση και ότι είναι καθαρό και ξέρω εγώ και θυμώνει και οργίζεται και κατακρίνει τους άλλου και γίνεται κριτήριο ο ίδιο α πούμε τη αληθεία, αυτό είναι ακόμα χειρότερα. Γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό ο άνθρωπο. Πάρα πολύ προσεκτικό ο άνθρωπο να μην μπουν ξανά τα πάθη πίσω. Να μην επιστρέψουν τα πάθη. Και η μεγάλη τέχνη είναι να αποφύγεις κάθε σχέση κάθε σχέση με οτιδήποτε προηγουμένως ήταν σε σένα πάθος. Κάθε σχέση. Εδώ λέγει και ο κάτω Άγιος Ιωάννης της ότι ε, απόφευγε σαν μάστιγα τους τόπους των πτώσεων. Ακόμα και τους τόπους τους οποίους έπεσες, μην πηγαίνεις. Έπεσες σε έναν τόπο, σε εκείνον τον τόπο διέπραξες αμαρτία, διέπραξες ας πούμε εχμαλωσία στα πάθη σου, μην πηγαίνεις εκεί. Ακόμα και ο τόπος θα σε ρίξει κάτω. Και ξέρετε, αυτά τα πράγματα εγώ τα είδα εφαρμοζόμενα, αυτήν όλη την φιλοσοφία της κλίμακος, την είδα όχι όταν έγινα μοναχός. Όταν έγινα μοναχός βέβαια τα διαβάζαμε και προσπαθούσαμε να τα εφαρμόσουμε κατά λέξη γιατί είναι ένα βιβλίο γραμμένο για τους ασκητές και τους μοναχούς. Αλλά μετά που ήρθα στην Κύπρο και όταν ασχοληθήκαμε με την Αγία Σκέπη, με τα παιδιά τα οποία είναι μέσα στα ναρκωτικά, τότε είδα πραγματικά όλα αυτά που λέει κλίμακα εφαρμοζόμενα. Ένας ναρκωμανής δεν πρέπει να περνάει ούτε απ' έξω από τα στέκια στα οποία ήξερε ότι υπήρχαν ναρκωτικά. Δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με τον παρελθόν του. Ούτε κουβέντα με τους προηγούμενους εντός εισαγωγικών φίλου του. Ούτε κουβέντα, ούτε γεια σου, ούτε χαίρετε, ούτε καλό του. Ούτε καμία αναφορά στα προηγούμενα. Πρέπει να κόψει Κάθε σχέση, κάθε σχέση να γλιτώσει. Όσο κι αν τον παρακίνει μέσα η ανθρώπινη φύση, ξέρετε φίλοι μου, είμαστε μαζί, ξέρω εγώ, με παιδιά καλά, ταλαιπωρημένα, ναι, χρυσά, καλά, άγια, αλλά εσύ δεν μπορείς εκείνους να τους βοηθήσεις. Κόψε εσύ τη σχέση. Και πολλές φορές που το λέμε και στην εξομολόγηση, όταν έρθει ένας άνθρωπος και λέγει ότι, ξέρεις, ας πούμε, λυπούμε αυτά, και ο πνευματικό είναι Όχι. Τίποτα. Μα με παίρνει τηλέφωνο. Κλείστο το τηλέφωνο. Μα μου στέλνει, σβήστο το μήνυμα. Μα θα αυτοκτονήσει. Ένα αυτοκτονά. Δεν αυτοκτονά. Μην, μην απατάσει με αυτά τα πράγματα όλα. Δεν αυτοκτονά. Δεν θα αφήσει ο Θεό να αυτοκτονήσει. Θα αυτοκτονούσε αν έπιανε μια άλλη. Αλλά από τη στιγμή που γίνει για τον Θεό που το έκαμνες αυτό το πράγμα και είσαι κάθετο και έτσι πρέπει να κάνει. Δεν το κάνει δεν θα γλιτώσει ούτε εσύ ούτε εκείνο. Θα καταστραφείτε και οι δυο. Εάν λοιπόν για το Θεό το κάνεις αυτό το πράγμα, τότε σίγουρα ο Θεό θα σε βοηθήσει και θα σε στηρίξει και πρέπει εσύ να έχει τα μάτια σου 400. Ούτε πρόσωπα, ούτε τόπου, ούτε αναφορέ σε παλαιάν σε παλαιόν τρόπο ζωής. Έτσι γλιτώνεις πνευματικά. Είναι λοιπόν καλύτερα να λυπήσουμε τους ανθρώπους παρά να λυπήσουμε τον Θεό ο οποίος έγινε για μας άνθρωπος. Στη συνέχεια πιο κάτω αρκετά λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος «Πώς σβήνει αυτός ο πόθος» Έχουμε και φυσικούς πόθους, ας πούμε, αγαπούμε τους φίλους μας, αγαπούμε, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα. Πόθος Θεού, λέγει, έσβεσεν πόθων γονέων. Βέβαια, εδώ δεν θα πούμε για τους σαρκικούς γονείς μας, αλλά θα πούμε για όλους αυτούς που μας τραβούν πίσω. Πώς μπορεί να σβήσεις αυτόν τον πόθον των πραγμάτων, των προσώπων, των σωμάτων, των, των, υλικών πραγμάτων με τον πόθο του Θεού. Πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό. Πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό, διότι λέγει αυτός που ισχυρίζεται ότι διατηρεί και τους δύο πόθους, απατά τον εαυτόν του. Εφόσον ο Κύριος λέγει, ουδείς δύναται δυσί κυρίς δουλεύει. Κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους. Ένα, σε έναν κύριο γίνεσαι σε δούλος. Δύο κυρίους άμα έχει, τον ένα θα τον γελάσει. Αυτό το λέγει ο Χριστός. Άρα πρέπει να καλλιεργήσεις τον πόθο του Θεού. Πρέπει να βάλεις ένα αντίβαρο σε αυτήν τη ζυγαριά και να πάει η ζυγαριά κάτω και να έρθει το άλλο πάνω. Πρέπει να βάλεις ένα ισχυρό αντίβαρο για να εξειδετερώσει το βάρος του αντίθετο. Και αυτό είναι ο πόθος του Θεού. Πρέπει να καλλιεργήσεις μέσα στην ψυχή σου την αγάπη του Θεού. Πώς καλλιεργούμε την αγάπη του Θεού. Την αγάπη του Θεού την καλλιεργεί ο άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα βέβαια ο Θεός την δίνει ως χάριν, ως ενέργεια χάριτος. Αλλά και ο άνθρωπος ρίχνει μέσα σε αυτή την αγάπη, όπως μέσα σε μια φωτιά έτσι έχω μια φωτιά, πώς την αυξάνω τη φωτιά, ρίχνω μέσα ξύλα, ρίχνω ύλην έφλεχτη και φλέγεται. Διαφορετικά, αν δεν ρίξω ξύλα, σιγά 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 θα σβήσει, θα γίνει στάχτη. Έτσι είναι και η αγάπη του Θεού. Ανάβει ο Θεό την αγάπη, μα καλεί ο Θεό κοντά του, μα ελκύει ο Θεό με τη χάρη του, μα δίνει την πρώτη δωρεάν χάρη, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει εμεί να φροντίσουμε, αφού είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και ο Θεό δεν εκβιάζει την ελευθερία μα, να ρίξουμε τροφή, να ρίξουμε ύλη μέσα στη φλόγα για να ανάψει. Ποια είναι η ύλη αυτή. Η ύλη αυτή, λένε οι πατέρες, είναι κυρίως όσον αφορά την άσκηση τη δική μας, η τήρηση των εντολών του Θεού, να προσέξεις να τηρήσει τις εντολές του Θεού, να μην παραβαίνει στη συνείδησή σου. Να μην παραβαίνει στη συνείδησή σου, γιατί αν παραβαίνει στη συνείδησή σου, αντί για ξύλα θα ρίχνεις νερό με στη φωτιά και θα τη σβήσεις και να ρίχνεις έφλεχτη ύλη όπου είναι η προσευχή, η μελέτη, των Λόγων του Θεού, των Βιβλίων των Αγίων, των Λόγων των Αγίων και τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Αυτά είναι βασικά. Να προσεύχεσαι, να προσεύχεσαι, να μελετάς τον Λόγο του Θεού, να διαβάζεις τα πνευματικά βιβλία, ιδίω η εποχή μας που έχει αδυναμία στην προσευχή, όμως έχουμε την μεγάλη ευλογία στις μέρες μας να έχουμε τα βιβλία. Όλοι ξέρουμε γράμματα. Παλιά εγώ θυμάμαι οι, οι παλιοί άνθρωποι, ελάχιστοι ήξερα γράμματα. Η γιαγιά μου δεν ήξερε και έλεγε Είμαι στραβή. Αλλά αυτοί οι στραβοί βλέπαν πιο πολλοί από εμά του πολύ όφθαλμου, που όλα τα βλέπουμε και τη στραβωμάρα μα δεν τη βλέπουμε. Όλα τα άλλα τα βλέπουμε. Λοιπόν, και έχουμε τόσα βιβλία σήμερα. Ούτε και παλαιότερα υπήρχαν τόσα βιβλία. Και στι μέρε μου, θυμάμαι κι εγώ που ήμουν μικρό παιδί, δεν είχαμε βιβλία πνευματικά να διαβάζουμε. Υπήρχαν ελάχιστα, υπήρχαν κάποια, αλλά. Όχι αρκετά. Σήμερα έχουμε όλου του πατέρε στα χέρια μα. Συνέχεια εκδίδουν τη βιβλία με βίου Αγίων, συγχρόνων Αγίων, του λόγου των Αγίων. Του βλέπουμε και στα βίντεο, του ακούμε και στι κασέτε. Έχουμε τόση δυνατότητα, να πούμε, που όπου και αν είμαστε, με στα αυτοκίνητα, όπου και να πάμε, μπορούμε να τρεφόμαστε πνευματικά. Αυτή η μεγάλη υπόθεση και θεωρώ ότι ε, είναι μια ευλογία του Θεού στον αιώνα μα, στην εποχή μα, που πράγματι δεν έχουμε δύναμη προσευχής. Δεν έχουμε τη δύναμη που είχαν αυτοί οι μεγάλοι πατέρες. Ε, υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που μπορούν και προσεύχονται πράγματι και δεν λέω να λένε το πατέρι μου, προσευχή είναι ισχυρή και δυνατή και κρατούν τον κόσμο με την προσευχή τους, αλλά είναι λίγοι. Οι παλαιότεροι ήταν πιο πολλοί, είχαν άλλη απλότητα, είχαν άλλη κατάσταση. Εμείς σήμερα όμως τρεφόμαστε και είναι ευκολότερο για μας με τη μελέτη με το λόγο του Θεού. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Και είναι, είναι, δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ ευγνώμονε προ τον Θεό γιατί μα έδωσε τη δυνατότητα αυτή και έχουμε και τα μυστήρια τη Εκκλησία μα. Εκεί ο άνθρωπο λαμβάνει τη χάρη. Κοινωνώντα το σώμα και το αίμα του Χριστού, μετέχοντα τα άγια μυστήρια, όλα αυτά τα πράγματα ανάπτουν τον πόθο. Όταν ανάψει ο πόθο του Χριστού μέσα μα, σβήνει ο πόθο του κόσμου. Ενώ όταν ανάβει ο πόθος του κόσμου, σφίνει ο πόθος του Χριστού. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να είσαι δούλος σε δύο κυρίους. Ούδι να σε δυσί κυρίς δουλεύει. Δεν μπορείς να είσαι και εκεί και εδώ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κάπου το πράγμα θα πάει έτσι, δεν θα πάει καλά. Κάπου θα βάλει νερό του η βάρκα και στο τέλος θα πάνε όλοι από κάτω. Λέγει στη συνέχεια, ο Κύριος είπε, λέγει, δεν ήθελα να φέρω ειρήνη στη γη, αλλά ήθελα να φέρω μάχηρα Και το λέγει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, μην νομίζετε λέω ότι ήθελα να φέρω ειρήνη, θα σκάμω όλους τους φίλους μεταξύ σας. Αντίθετα, ήθελα να φέρω μάχηρα, να, να κόψω και να χωρίσω τα πρόβατα τα δικά μου από αυτούς που δεν θέλουν να με ακολουθούν και πράγματι αυτή τη μάχηρα πρέπει να την αφήσουμε και εμείς στη ζωή μας να λειτουργήσει. Ο Κύριος εφραίνεται για αυτήν τη διαμάχη και τον χωρισμό που γίνεται για την αγάπη Του. Εάν για την αγάπη του Χριστού αρνηθείς τους φίλους σου, αρνηθείς ξέρω εγώ, τους, όλους αυτούς που σε περιβάλλουν ή αρνηθείς ακόμα και πολλά άλλα πράγματα τα οποία είναι γύρω σου, Εάν για την αγάπη του Χριστού τα αρνηθείς, τότε φρένεται ο Κύριος. Δεν λυπάται ο Θεός, γιατί ξέρω εγώ ελίπησες τάχα τον φίλο σου που σου είπε πάμε κάτω απόψη και του είπες όχι, δεν θα πάμε κάτω απόψη. Δεν θα κάνω αυτό το πράγμα, δεν θα σε ακολουθήσω. Και ένα μεγάλο πρόβλημα σήμερα κυρίως στους νέους ανθρώπους είναι διότι δεν μπορούν να πουν όχι στους φίλους τους. Στους γονείς τους λένε όχι, στους φίλους τους δεν λένε μια μεγάλη αδυναμία που θέλει μια μελέτη έτσι κοινωνιολογική και ψυχολογική γιατί δεν μπορούν να πούν όχι στους φίλους τους. Και ενώ μπορεί πολλές φορές να μην θέλουν να κάνουν κάτι δεν θέλει να κάνει το κακό. Δεν θέλει να κάνει ξέρω εγώ, να πάει εκεί που πάνε οι άλλοι. Όμως για να μην τους λυπήσει για να μην τους στενοχωρέσει για να μην φάνει ξέρω εγώ ότι αποχωρίζεται από αυτούς ακολουθά. Έχει, έχει, καλλιεργηθεί μια συνείδηση της μάζας, ας πούμε, μια συνείδηση του κοπαδιού. Πάμε όλοι μαζί. Χάνεται η προσωπικότητά μας. Ενώ όταν ο άνθρωπος μάθει να έχει τα δικά του όρια, στηρίζει το πρόσωπο την προσωπικότητα του. Και είπε, εντάξει, είμαστε φίλοι, θέλετε να πάτε, πάτε, εγώ δεν θα πάω. Ό,τι και να γίνει, εγώ δεν θα πάω. Ό,τι και να γίνει, εγώ δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα. Είμαστε, ξέρω εγώ, σε τραπέζι και καταλύουν. Α καταλύουν οι πάντε. Εγώ δεν θα καταλύσω. Μα θα γίνει καβγάς, θα γίνει να γίνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει ας γίνει. Δεν θα υποχωρήσω. Μόνο όταν ο άνθρωπο είναι έτσι. Και δεν το λέω αυτό για να κάπνουμε καυγάδε εκεί που πάμε. Όχι, να είμαστε αδιάκριτοι άνθρωποι. Αλλά για να έχουμε σταθεράν απόφαση μέσα μα. Να μην είμαστε χαλβάδε, να μην είμαστε ανεμόμυλοι. Μα παίρνουν και μα φέρνουν οι άνεμοι. Πήγαμε κάπου κάποτε, κάπου κάποτε πριν πολλά χρόνια, σε άλλον τόπον. Και κάποιος και να μιλήσει τη εκκλησίες άνθρωπος, που εξομολογείται, που κοινωνούσε, που πήγαινε στην Εκκλησία συχνά, που πριν κάνει τις δουλειές του προσευχήθηκε και παρακάλεσε τον Θεό να τον βοηθήσει και πράγματι ο Θεός τον βοήθησε και θέλω να κάνει τα εγγένεια του εργοστασίου του, του σπιτιού του, ξέρω εγώ αυτά. Ευγήκε εκεί και είπε χίλια λόγια, ένα λόγο για τον Θεό δεν είπε. Δεν είπε, δεν είπε ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να εγκαινιάσω το σπίτι μου, τη δουλειά μου, ξέρω εγώ. Του λέει κάποιο, καλά βρε, όλου του ευχαρίστε, το Θεό, έλεγε εντράπηκα. Εντράπηκε, α πούμε, τον Θεό, εντράπηκε να πει Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να κάνω αυτή τη δουλειά, να κάνω αυτό το έργο. Ντρέπεσαι για αυτό το πράγμα, α πούμε. Ντρέπεσαι. Δυστυχώ, δυστυχώ το, 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 το έχουμε και εμεί, α πούμε, αυτό το πράγμα ε, παθαίνομαι αυτή τη γινόμαστε μαρσακοί, γινόμαστε χαλβάδες. Ε, δεν έχουμε αυτή τη, 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 δυνατή προσωπικότητα. Τι θα πάθεις ρε παιδί μου. Μα θα σε κοροδέψω. Να σε κοροδέψει ο κόσμος όλος. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σήμερα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και δεν σκέφτεται να τον κοροδέψω. Κάνουν τα μαλλιά του σαν το σκαντζόχυρο. Κάνει, ξέρω εγώ, φοράει δέκα βίδες πάνω του. Τι δέκα. Δέκα λίγες. Βίδες. Έχετε δει τώρα με βίδες. Όχι πλέον φορούμε στα αυτιά τους βίδες. Κάτι ατσαλόβιδες που που παλιά που... Πας ε. Πά στα μάτια τους, πά στη γλώσσα τους, πά στα δόντια τους, πά στα φρύδια τους, όπου θέλεις. Δεν τον Έτσι θέλω. Έχει κάτι που κυκλοφορούμε, κάτι μαλλιάλουτα από καταβολής κόσμου. Δεν δικαιούσε να πει τίποτα. Πεις, ξέρω, πει κόψα μαλλιά σου, ηλούσε τα. Δικαιούσε διότι πρέπει να σέβεσαι τον, τον άλλο. Και ας, είναι, είναι φυσικό και καλό να έτσι πρέπει να σεβόμαστε τον άλλο. Και εσύ φοβήθηκε να πει για το Θεό μια κουβέντα, α πούμε. Φοβήθηκε να πει το Θεό μια κουβέντα. Φοβήθηκε να πει ότι νυστεύει, α πούμε, μήπω σε κοροδέψει και μήπω σου πει, ξέρω, Α, νυστεύει. Λοιπόν, είχε ένα ωραίο τύπο, του λέει κάποιο, Α, νυστεύει. Του λέει, Α, δεν νυστεύει. <laughs> <laughs> του είχαμε το ίδιο. Ε, τι συμβαίνει, Α, νηστεύω, ας πούμε. Ωραία, νηστεύω. Και τι έγινε. <laughs> Δεν είναι ωραίο πράγμα να είμαστε ανεμόμιλοι. Δεν είναι ωραίο πράγμα να είμαστε ανεμόμυλοι. Όπως είπε ο Χριστός για τον πρόδρομο, τι βγήκατε, λέει, στην έρημο να δείτε. Κάλαμον υπό ανέμου αλευόμενο, έναν καλάμι να το παίρνει και το φέρνει ο άνεμο. Νομίζετε ότι αυτό είναι ο πρόδρομο. Είναι καλάμι που το παίρνει και το φέρνει ο άνεμο. Εξήρθατε ειδήν προφήτην και περισσότερων προφήτου. Οι άνθρωποι του Θεού είναι σταθεροί, είναι διακριτικοί, είναι γλυκύτατοι, δεν κόβουν τον άλλον, δεν συντρίβουν τον άλλον, αλλά ταυτόχρονα είναι ασάλευτοι. Και μόνο έτσι μπορεί να σταθεί. Και μόνο έτσι μπορεί να σταθεί και ο άλλο κοντά σου. Δίδει και στον άλλο το αίσθημα τη ασφάλεια. Δεν βλέπει ακόμα και μέσα στο σπίτι σου, α πούμε, ο άνδρα και η, η γυναίκα δεν στέκουν μέσα στο σπίτι. Δεν παρέχουν ασφάλεια στα παιδιά τους. Έτσι θέλει να είμαστε γεροί και να έχουμε, να έχουμε μέσα μας ε, σπονδυλική στήλη γερή, να μην σαλεύουμε. Να μην είμαστε εύκολοι στο να πέφτουμε. Πρόσεχε λέγει, πρόσεχε εσύ που έχεις πολύ αγάπη και προσπάθεια σε όλα αυτά τα προηγούμενα. Μήπω λέγει αφού τα εγκατέλειψε, επιστρέψεις ξανά και βυθιστεί μέσα στα νερά αυτά και στον κατακλισμό της φιλοκοσμίας. Πρόσεχε διότι μπορεί να πάθεις αυτόν τον επανόρθωτο κακό, ενώ τα άφησε όλα και τα εγκατέλειψες όλα για κάποια στιγμή, όταν η χάρη ήταν δωρεάν μέσα σου και λειτουργούσε, μετά αρχίσαν οι αγάπες και οι και στο τέλος δεν έκαμε τίποτε. Στο τέλος επέστρεψες πίσω και άφησες τον εαυτό σου να χαθεί. Με πολύν κόπο και μόχθο θα αποκτήσουμε καλόν ήθος, και καλή εσωτερική κατάσταση. Θα κοπιάσεις πάρα πολύ λέει, για να αποκτήσει ήθος καλό και εσωτερική κατάσταση. Όμως είναι πιθανόν εκείνο που με πολύ κόμπο κατορθώσαμε να το χάσουμε μέσα σε μια στιγμή. Ενώ εμάζευσες πλούτων πνευματικών πολύ, σε μια στιγμή μπορεί να το χάσεις, εάν δεν προσέξεις. Διότι φθήρου συνήθη Χριστά ομιλεί κακέ, κοσμικές και συγχρόνως άκοσμες. Αυτός που μετά την απάρνηση του κόσμου συναναστρέφεται με κοσμικούς ή παραμένει κοντά τους οπωσδήποτε ή θα πέσει στα δίχτυά τους ή θα μολύνει την καρδιά του με κοσμικές σκέψεις. Αλλά και αν ακόμα δεν μολυθεί έτσι, θα μολυθεί κατακρίνοντας εκείνους που μολύνονται. Πρόσεχε λέει, διότι παραμένοντας μέσα στα κοσμικά περιοθόρια που ήσουν, και μέσα στην κοσμικότητα στην οποία νήσουν, έχεις πιθανότητα ή να τα ίδια, ή να μολύνεις την, τον το εαυτό σου με τις κακές σκέψεις, και αν ακόμα ούτε το ένα ούτε το άλλο κάνεις, θα μολυνθείς με την κατάκριση ή θα κατακρίνεις εκείνους οι οποίοι δεν προσέχουν και ζουν με τρόπον κοσμικών και αμαρτωλών. Άρα η ξενιτή αδελφή μου <coughs> αφορά όλους μας και δεν είναι θέμα γεωγραφικών, να φύγω από τη Λεμεσό και να πάω στη Λευκοσία ή από τη Λευκοσία να πάω, ξέρω εγώ, στην Αλεξάνδρεια. Το θέμα είναι πνευματικό. Πώς βγαίνουμε από, από τον κόσμο των παθών μας, από τον κόσμο της αμαρτίας. Πώς κόβω τη σχέση μου με τα πάθη και τις αμαρτίες μου. Πώς βγάζω από μέσα μου αυτό το κοσμικό φρόνημα, την κοσμική νοοτροπία και πώς αποκτώ την δύναμη εκείνη, την γερή δύναμη εκείνη, με την οποία να σταθώ και να πω ότι για την αγάπη του Θεού ας γίνει ό,τι θέλει. Για Άσα το. Ας ανατιναχθούν τα πάντα, φτάνει να μην φύγω εγώ από τον Θεό. Εάν ο άνθρωπος έχει τέτοια απόφαση μέσα του, τότε να είναι βέβαιο ότι ο καλός Θεός που για την αγάπη του εμείς κάνουμε αυτήν την κύριση, αυτήν την προσπάθεια, θα αναλάβει όλα όσα απορρέουν από αυτήν τη δική μας προσπάθεια που γίνεται ταπεινά βέβαια και για την αγάπη του Θεού και μόνο και θα βοηθήσει ο Θεός και τίποτα το κακό και δυσάρεστο δεν, πρέ, δεν πρόκειται να γίνει, μάλλον μακροχρόνια και σταδιακά θα λειτουργήσει υπέρ όλων και των υπολείπων ανθρώπων που ίσως κάποια στιγμή να επληγώθηκαν ή τελο πάντων να δυσαρεστήθηκαν για τον δική μας αλλαγή, για δικό μας τρόπο που αλλάξαμε τη ζωή μας και μπήκαμε σε μια άλλη ζωή, σε έναν άλλον τρόπο. Ξέρον τόκων ειδώντας λοιπόν, ξενωθούμε του κόσμου, τον νούν εις ουρανών μεταθέντες. Με τη χάρη του Τιμίου Σταυρού και με τη δύναμη του σταυρωμένου Κυρίου μας. Αμήν. Κάναμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως των αληθινών, το, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το στο φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ.